Στις 7, 8 και 11 του Γενάρη, δηλαδή σε δύο μέρες, θα διεξαχθεί δίκη στο Εφετείο Αθηνών για την έκδοση ή μη έκδοση 5 Ελλήνων φοιτητών, οι οποίοι ζητείται η έκδοση τους στην Ιταλία για τη συμμετοχή τους σε μια διαδήλωση ενάντια στη Διεθνή Έκθεση Expo 2015 που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο την Πρωτομαγιά. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω για ποιους λόγους ζητάει η Ιταλία την έκδοση αυτών των 5 ανθρώπων. Ποιες είναι οι κατηγορίες. Ποιες είναι οι κατηγορίες, δηλαδή, ναι. Κατηγορίες συμμετοχής, ακριβώς όπως το είπε σε μια πορεία η οποία, για την οποία υπήρχε ένα πανευρωπαϊκό κάλεσμα και της οποίας ήταν σημαντικά τα επίδικα, τα ζητήματα που έφασε. Ποια ήταν αυτά. Η Διεθνής Έκθεση που θα γινόταν στο Μιλάνο, που εκείνη την ημέρα εγκαινιαζόταν, για την οποία υπήρχαν πάρα πολλές ενστάσεις και πάρα πολλές καταγγελίες. Από ό,τι ξέρω, έχουν μπει και βουλευτές φυλακή στο παρελθόν, γιατί είναι συνδεδεμένη αυτή η έκθεση με σκάνδαλα στην Ιταλία. Είναι μια υπόθεση η οποία ναι, κρατάει αρκετά χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι. Και στη διάρκεια της πορείας αυτής γίνανε επεισόδια. Εκδηλώθηκαν ενέργειες από αυτές που συνήθως εκδηλώνονται σε αυτές τις πορείες. Πολιτικής παραβατικότητας, ας πούμε, ενέργειες από αυτές που και ο Υπουργός Δικαιοσύνης με μια πρόσφατη δήλωσή του κατέταξε σε αυτό που είναι η πολιτική παραβατικότητα και είπε ότι πρέπει η πολιτεία να τις αντιμετωπίσει με ένα διαφορετικό μάτι από ότι την αντικοινωνική ποινική συμπεριφορά. Υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τη συμμετοχή και το περισσότερο, στα περισσότερα σημεία του στο κατηγορητήριο, τα εντάλματα, αυτό που αναδεικνύουν, αυτό που βγαίνει από αυτά είναι η συμμετοχή, η παρουσία μάλλον. Σε κάποιες περιπτώσεις που υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες, πιο συγκεκριμένες κατηγορίες, πέταγε πέτρες, πέταξε ένα καπνογόνο, πέταξε, κλώτσισε ένα δακρυγόνο, ένα κομμάτι από δακρυγόνο. Είναι κατηγορία. Κατηγορία. Ναι. Είναι κατηγορία, ναι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχουν συμβεί, τα παιδιά το αρνούνται, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί αυτού του είδους τα δικήματα, αυτού του είδους η δραστηριότητα να αποτελεί αντικείμενο ενός εντάλματος έκδοσης. Σε ξένη χώρα εννοείται. Και, ναι, εδώ η φυσιολογική ερώτηση που προκύπτει είναι με τέτοιες κατηγορίες. Σε εμάς δεν μπορεί να είναι ούτε ποινικό αδίκημα το να κλωτσάς ένα δακρυγόνο που σου ρίξανε ή το να προσπαθείς να αποτρέψεις δηλαδή τις πολύ βλαβερές συνέπειες του. Δεν είναι σε εμάς ούτε ποινικό αδίκημα. Ούτε καν ποινικό αδίκημα. Θέλω να δεις το εξής. Παρ' όλα αυτά, κάποια που είναι και ποινικά αδικήματα στην Ελλάδα από αυτές τις κατηγορίες, φαντάζομαι ότι υπάρχουν. Πώς αντιμετωπίζονται στην Ιταλία και πώς αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα. Ναι, η κατηγορία είναι βασικά σε εμάς η αντίστοιχη είναι η διατάραξη κοινής ειρήνης, που συνήθως απαγγέλλεται κατά τον. Είναι η κατηγορία που απαγγέλλεται κατά διαδηλωτών που συλλαμβάνονται στα πλαίσια μιας πορείας που έχουν γίνει επεισόδια. Είναι δηλαδή η συμμετοχή σε μια πορεία στην οποία γίνονται βιοπραγίες. Και το ακριβώς αντίστοιχο στην Ιταλία έχει ποινές των 8 έως 15 χρόνων, κάθριξης δηλαδή, είναι βαρύ ποινικό αδίκημα. Στην Ιταλία. Στην Ιταλία, ενώ στην Ελλάδα έχει ποινές οι οποίες κυμαίνονται μέχρι τα 3 χρόνια και στην πράξη επιβάλλονται ποινές από 4 μήνες μέχρι 8, ένα χρόνο. Από ό,τι διάβαζα, αυτοί οι νόμοι στην Ιταλία έχουν υποστεί κριτική από την αριστερά ότι είναι νόμοι φασιστίζοντες. Δηλαδή, όταν πάει 8 με 15 χρόνια ένας. Ο νόμος για τις καταστροφές και λαϊλασίες είναι ο νόμος για τις βιοπραγίες ακριβώς, ή μάλλον είναι η αντίστοιχη διάταξη με τη δική μας της διάταραξης κοινής ειρήνης που συνεπάγεται. Στην Ιταλία, λέτε, ναι. Ναι. Τέλεση βιοπραγιών από μια πορεία. Ο νόμος αυτός στην Ιταλία είναι κατάλοιπο της φασιστικής περίοδου. Mm. Έχει μείνει, έχει διατηρηθεί, ανασύρθηκε κυρίως μετά την υπόθεση της Γένοβας. Από το 2000. Από το 2001. Όπου χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά των εκεί διαδηλωτών και είναι ένας νόμος ο οποίος έχει οδηγήσει χιλιάδες ανθρώπους στην Ιταλία σε καθεστώς ομηρίας και με απειλούμενες ποινές τέτοιου ύψους, περίπου 8 με 15 χρόνια και έχει στείλει πάρα πολλούς ανθρώπους στη φυλακή γιατί εκεί οι ποινές εκτείονται ή σε εναλλακτικά μέτρα του τύπου κράτηση κατοίκων που και πάλι τηρείται, εκτελείται
Έχει αυστηρή εποπτεία από ό,τι έχω δει, από ό,τι έχω διαπιστώσει στην Ιταλία. Άρα ήταν ένας νόμος που ουσιαστικά στόχευε. Φασιστική έμπνευση. Εμένα που στόχευε το κίνημα της αριστεράς ουσιαστικά, που το αντιπικοσμιωτικό κίνημα εκείνης εποχής. Στοχεύει στην καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων, στοχεύει στον περιορισμό της συμμετοχής σε μαζικές κινητοποιήσεις και θα λέγαμε ότι σε αυτό το στάδιο νομίζω η ενεργοποίηση του νόμου και ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση αποβλέπει στη διεθνοποίηση της καταστολής, στην διασφάλιση του τρόμου του οποιοδήποτε θα ήθελε να συμμετάσχει σε μια ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή κινητοποίηση, ένα φαινόμενο το οποίο τα τελευταία 15 χρόνια είναι πολύ ζωντανό και νομίζω ότι είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο γιατί είναι κάτι το οποίο και θα σταματήσει αυτού του τύπου και αποβλέπει μάλλον, δεν θα σταματήσει, αποβλέπει στο να σταματήσει αυτές τις κινητοποίησεις, αλλά κινδυνεύει να βάζει, να ποινικοποιεί και να βάζει στο στόχο του και την ίδια την αλληλεγγύη, τα κινήματα αλληλεγγύης. Γιατί πάντα, ξέρεις, υπάρχει μια γωνίτσα στους νόμους, στην οποία μπορεί να χωρέσει οποιοδήποτε, ακόμα και εμείς οι δύο που καθόμαστε εδώ και συζητάμε. Μια λοιπόν και το ζήτημα είναι τόσο κρίσιμο, τόσο μεγάλη σημασία και πανευρωπαϊκό από ό,τι καταλαβαίνω. Η ερώτηση είναι με βάση ποιο νόμο διώκονται αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή με ποιο νόμο ζητάει η Ιταλία να εκδοθούν. Είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο είναι μια απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης. Ένας νόμος, ο οποίος έχει περάσει και στο ελληνικό δίκαιο και στο ιταλικό, είναι εφαρμογή στο εσωτερικό δίκαιο μιας απόφασης πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ακριβώς μετά το 2001, μετά τα γεγονότα του 2001, του Σεπτέμβριου του 2001, απέβλεπαν στο να καταστήλουν το βαρύ έγκλημα τότε και κυρίως αυτό που χαρακτηριζόταν ή που έμπαινε στον όρο τρομοκρατία. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εφαρμόστηκε αρχικά με πολύ μεγάλη φιδό και στην Ελλάδα πέρασε στην νομοθεσία μας με μια διαβεβαίωση του τότε Υπουργού του Παπαλιγούρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εκδοθεί Έλληνας πολίτης. Παρ' όλα αυτά η Ελλάδα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, είχε μεγάλες αντιρρήσεις. Το είχε καταψηφίσει. Το είχε καταψηφίσει κιόλας. Σοβαρές αντιρρήσεις, είχε σοβαρές αντιρρήσεις εκφράσει όλος ο νομικός κόσμος, γιατί ουσιαστικά καταργούσε τις εγγυήσεις υπέρ του κατηγορούμενου στην διαδικασία της έκδοσης. Και πρέπει να πω ότι η έκδοση είναι ένας πολύ σοβαρός θεσμός, πάρα πολύ σοβαρός θεσμός, γιατί αποσπά ένα άτομο από την νομική τάξη, την ένομη τάξη στην οποία ανήκει, στην οποία είναι ενταγμένος, τον αποσπά για να τον στείλει σε μια άλλη ένομη τάξη, όπου υπήρχε ένα άλλο δίκαιο, όπου υπάρχουν άλλοι δικαστές, όπου υπάρχουν άλλοι δικονομικοί κανόνες, όπου υπάρχει άλλο κοινωνικό πλαίσιο, όπου αποστερείται από το περιβάλλον του, το περιβάλλον στο οποίο ζει, το οικογενειακό, το φιλικό, αποστερείται από τη δυνατότητα να οργανώσει την υπεράσπισή του και το σημαντικότερο φυσικά καλείται να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε ένα ξένο τόπο με μια ξένη γλώσσα που δεν γνωρίζει σε ένα επομένως κατεξοχήν εχθρικό περιβάλλον. Να ρωτήσω τώρα, αυτό το ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, όλο αυτόν τον καιρό, είναι αναγκαστικά για τις χώρες, δηλαδή θέλω να πω, μέχρι τώρα πρακτική, τι λέει, εφαρμόζεται από τις ευρωπαϊκές χώρες, με ευκολία, στέλνουν από τους πολίτες τους. Τα ευρωπαϊκά εντάλματα, η Ελλάδα τουλάχιστον τα έχει εφαρμόσει σχεδόν απνευστεί όλα, επιφύλαξη φυσικά υπάρχει. Σε εντάλματα που αφορούν Έλληνες πολίτες, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εφαρμόστηκε στην Ευρώπη κύρια σε βάρος αλλοδαπών, όπου οι συνέπειες της εκδίκασης από ένα άλλο σύστημα ήταν και διαφορετικές. Από ένα σύστημα δικαίου μιας άλλης χώρας ήταν και διαφορετικές. Αλλά βέβαια, αν επρόκειτο για αλλοδαπούς εγκατεστημένους μόνιμα σε μια χώρα, είχαν την ίδια σοβαρότητα την οποία πριν ανέφερα. Οι ευρωπαϊκές χώρες όμως ήταν φιδωλές στο να εκτελέσουν το ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος δικών τους πολιτών. Η Ελλάδα το εκτέλεσε.
Ναι. Έστειλε ανθρώπους, έστειλε Έλληνες στο εξωτερικό για να δικαστούν. Σε περιορισμένες περιπτώσεις τους έστειλε όμως και αποφάσισε. Περιπτώσεις ποινικές ή πολιτικές? Ποινικές. Ποτέ δεν έχει εφαρμοστεί για πολιτική υπόθεση, για υπόθεση πολιτικής παραβατικότητας στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Σε βάρος ημεδαπού, μάλλον, να το διευκρινίσω. Ο Άριος Πάγος αποφάσισε ότι δεν υπάρχει συνταγματική απαγόρευση, ότι δεν υπάρχει αντισυνταγματικότητα στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, κάτι που παρόλα αυτά κατακρίθηκε από όλο τον νομικό κόσμο, διότι προβάλλεται ότι το ελληνικό σύνταγμα ρητά απαγορεύει την έκδοση ενός αλλοδαπού, ας πούμε, για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας. Θα ήταν αδιανόητο να φανταστούμε ότι με αυτή τη φράση το Σύνταγμα εννοεί ότι αντίθετα επιτρέπεται η έκδοση ενός ημεδαπού για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας. Είναι προφανές ότι το Σύνταγμα το ελληνικό θεωρεί ως δεδομένο, είναι άλλωστε από τις βασικές αρχές της κυριαρχίας ενός κράτους και της σχέσης του πολίτη με το κράτος, ότι δεν εκδίδεται ένας, δεν υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τη χώρα του ένας πολίτης μιας χώρας σε καμία περίπτωση. Ναι, αλλά επειδή είπατε ότι εκδίδουν μη Έλληνες ή μη της δικής σου εθνικότητας, εδώ με τον Χριστοφοράκο οι Γερμανοί τον καλύψαν. Ναι, και όχι μόνο. Και η Κύπρος αρνήθηκε να εκδώσει δικούς τους πολίτες και η Πολωνία αρνήθηκε να εκδώσει δικούς τους πολίτες, θεώρησε ότι είναι αντίθετο με τις συνταγματικές αρχές. Το Βέλγιο έκφρασε σοβαρή αμφιβολία και επιφυλάχθηκε στον εκδόσει δικούς του πολίτες και η Ευρώπη γενικά, με κορυφαία τη Γερμανία, η οποία αρνήθηκε να εκδώσει τον Χριστοφοράκο και γιατί είναι δικός τους πολίτες, αλλά και γιατί αμφισβήτησε ουσιαστικά και τη δικαιότητα του δικού μας δικαστικού συστήματος, έχουν αποδείξει ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα μπορεί και να αμφισβητείται, μπορεί και να μην εφαρμόζεται. Θέλει όμως... αντίστοιχη πολιτική διάθεση. Θέλει τη βούληση. Ναι. Ναι, εδώ πάντως είναι ένα ζήτημα, επειδή ακριβώς καταλαβαίνω ότι υπάρχει και η πολιτική διάσταση πολύ περισσότερο, τι θα σήμαινε πολιτικά η έκδοση των 5 φυτών στην Ιταλία, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό για πολιτικούς λόγους? Ναι, είναι η πρώτη φορά που θα εκδοθούν διαδηλωτές, εάν. Α, θα είναι η πρώτη φορά στην Ευρώπη, αν εκδοθούν. Είναι η πρώτη φορά που εξητούνται διαδηλωτές για αδικήματα, το ξαναλέω, πολιτικής παραβατικότητας κατά τις κατηγορίες. Έχουν εκδοθεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα που συνήθως έχουν και έντονη κοινωνική απαξία. Μάλιστα. Αντικοινωνική ποινική συμπεριφορά. Αλλά όχι για διαδήλωση. Όχι όμως για πολιτική παραβατικότητα, το ξαναλέω, γιατί είναι συνηθισμένη μέσα σε πορείες, μέσα σε αντιπαραθέσεις τέτοιου τύπου, σε κινητοποίησεις τέτοιου τύπου. Θα είναι λοιπόν η πρώτη φορά που θα γίνει. Νομίζω ότι θα είναι ένα άνοιγμα της πόρτας για τη γενίκευση τέτοιου είδους στάσεων. Είναι ένα γεγονός διεθνοποίησης, όπως είπα, της καταστολής, εξαιρετικά επικίνδυνο για τη συνέχεια στην Ευρώπη και όχι μόνο των δυναμικών κινημάτων, αλλά και των κινημάτων αλληλεγγύης. Είναι κάτι που στοχεύει στο να πνίξει και αυτή την αλληλεγγύη όπου και όποτε εκφράζεται. Όπως είπα και πριν, μετά το 2001 στην Ευρώπη αναπτύχθηκε ένας τέτοιος προβληματισμός στα όργανα τα θεσμικά, τα ευρωπαϊκά, ένας προβληματισμός πώς θα μπορούσε να περιοριστεί να περιοριστούν οι μαζικές κινητοποίησεις και η μετακίνηση διαδηλωτών από χώρα σε χώρα για να συμμετάσχουν στα πλαίσια της αλληλεγγύης σε κινητοποίησεις που γινόντουσαν σε άλλες χώρες. Θέλω να θυμίσω ότι σε εκείνη την διαδήλωση της Γένοβας, μία από τις μεγαλύτερες που μετράνε στην Ευρώπη... Και ο Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν ήταν. Πετάχτηκε στη θάλασσα όταν έφτασε στην Ανκόνα, μαζί με άλλους 150 περίπου Έλληνες διαδηλωτές που έφταναν με το πλοίο, ήμασταν περίπου... Εμποδιστήκαν δηλαδή να πάνε στην Ιταλία. ...και πλέον άτομα σε εκείνο το πλοίο που ταξιδεύαμε για να συμμετάσχουμε στη Γένοβα. 150 από αυτούς θεωρήθηκαν επικίνδυνοι από τις ιταλικές διοκτικές αρχές. Εμποδίστηκε η είσοδος τους στην Ιταλία και υποχρεώθηκαν με τη βία, με ξυλοδαρμό, να επιβεβαστούν στο πλοίο, το οποίο τους γύρισε στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών ήταν ο Τσίπρας, ο
Αλέξης ο Τσίπρας, ήταν ο Θοδωρής ο Δρίτσας και ήταν μια πλειάδα ακόμα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και της κυβέρνησης αντίστοιχα. Το διοκτικό μένος απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα νομίζω είχε την πρώτη του μεγαλειώδη έκφραση. Μάλιστα. Ρώτησε τώρα, θα μπορούσε να κάνει κάτι η κυβέρνηση για να εμποδίσει την έκδοση των 5 φοιτητών, το ρωτάω αυτό, για να γίνει καθαρά η ερώτησή μου, ή θα σας είπαν κάτι, θα σας λέγαν κάτι, αν παρέμβει η κυβέρνηση, παρεμβαίνει στο έργο της ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Ναι. Τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Ναι, δεν ζητάμε να παρέμβει η κυβέρνηση στα ζητήματα της δικαιοσύνης και μια κυβέρνηση που θέλει να είναι αριστερή δεν πρέπει να το κάνει. Ωστόσο, θα μπορούσε να υπάρχει μια δήλωση πολιτικής βούλησης, μια δήλωση πολιτικής βούλησης για να γίνει αυτό που εμείς ζητάμε, να δικαστούν οι φοιτητές στην Ελλάδα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία για τους 5 ότι συμμετέσχαν σε οτιδήποτε το οποίο μπορεί να είναι παράνομο, να δικαστούν εδώ και να κριθούν εδώ γι' αυτό, με το δικό μας νομικό σύστημα, με τη δική μας δικαιοική τάξη, από τους δικούς μας δικαστές, στη δικιά τους γλώσσα, με τη δικιά τους, με την οικογένεια και το περιβάλλον τους γύρω τους, στο συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε και διαμορφώνουμε τους όρους της ζωής μας και φυσικά στη γλώσσα τους, το οποίο είναι αυτονόητο. Υπάρχει ένας αντίλογος σε αυτό, ότι κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργούσε πρόβλημα στις διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με την Ιταλία. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτός ο αντίλογος είναι λαθεμένος, γιατί δεν δημιούργησε πρόβλημα ποτέ στο παρελθόν η μη έκδοση ανθρώπων σε χώρες που τους εξητούσαν, γιατί η Ελλάδα έκρινε ότι το σύστημά τους δεν ήταν δίκαιο ή δεν ήταν επαρκώς δίκαιο, ή για άλλους λόγους, γιατί η έκδοση θεωρήθηκε ότι ζητήθηκε για λόγους πολιτικούς. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι τέτοια άρνηση υπήρχε και πρόσφατα από τα ελληνικά δικαστήρια στην εκτέλεση ενός εντάλματος από τη Γερμανία. Θεωρήθηκε ότι το ένταλμα δεν έπρεπε να εκτελεστεί γιατί αφορούσε πολιτικούς, δίωξη για πολιτικούς λόγους. Υπήρχε και στο παρελθόν και υπήρχε μάλιστα, είχε εκφραστεί και σε επίπεδο ανώτατο κυβερνητικό όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Παπαλιγούρας τότε, αρνήθηκε να εκδώσει έναν Τούρκο υπήκο στη Γερμανία, γιατί θεώρησε ότι δεν έπρεπε να γίνει κάτι, παρά το γεγονός μάλλον ότι τα δικαστήρια είχαν αποφασίσει την έκδοση, θεώρησε ότι αυτό δεν αντιστοιχούσε στο πολιτικό και κοινωνικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί σε σχέση με την έκδοση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Δεν δημιούργησαν προβλήματα στις σχέσεις των κρατών αυτά και δεν δημιούργησε βεβαίως κανένα πρόβλημα από ό,τι είδαμε στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Γερμανία, όταν η Γερμανία αρνήθηκε να μας εκδώσει έναν άνθρωπο ο οποίος έπρεπε να λογοδοτήσει στην Ελλάδα για κάτι πολύ σοβαρό και είναι βεβαίως, μιλάω για τον Χριστοφοράκο. Χρειάζεται όμως πολιτική βούληση. Χρειάζεται πολιτική βούληση η οποία να μην στέκεται, να μην μένει στο left και στο κόκκινο, αλλά να εκφράζεται και να διαπερνά όλους τους τομείς της λειτουργίας του κράτους. Γιάννα Κούρτοβικ, εκ μέρους της δημογραφικής ομάδας του left.gr, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή που μας έδωσες. Σας ευχαριστούμε και εμείς για το ενδιαφέρον.